Hello. Το πιο γρήγορο intro που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Αν είστε καινούργοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας, λέτε ποια είναι αυτή και τρέχει. Η καλύστη φοιτήτρια είναι αυτή και τρέχει, που έχει ακριβώς 15 λεπτά για να προλάβει το 126 στην ώρα τη. Θέλει επίσης να ετοιμαστεί, γιατί της αρέσει να κάνει τον εαυτό της presentable γενικά καθημερινά. Τα μαλλιά μου είναι σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση που θέλουν λούσιμο. Σίγουρα όχι. Έχουν λίγο από τις προπονήσεις. Ναι. Θα κάνουμε αυτά τα κοτσίδια. Με κάνουν να δείχνω 15 και σε ετοιμάζομαι να φύγω για τρίτο έτος σχολή αυτή τη στιγμή. Παιδάκια, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα στο κολέγιο. Θα χαρώ πάρα πολύ όμως, αλήθεια, να σας πάρω μαζί μου στο τι κάνω μέσα στην ημέρα μου όταν έχω σχολείο, όταν έχω μάθημα. Εν τω μεταξύ τα κάνω σαν τυφλά, είναι muscle memory αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπα! Καλά είναι! Έλα, μια χαρά είμαστε! Πάρα πολύ πιθανό τώρα θα με δείτε σπίτι μου να με δείτε καπάκια στη σχολή. Γιατί αλλάζω τρία μέσα στην καλύτερη για να πάω και δεν μου είναι πάντα εύκολο έτσι όπως τρέχω και κάνω τις εναλλαγές να έχω και την κάμερα και να είμαι κάπως. Ας δείξω που μπαίνω στο μετρό και αλλάζω σε ηλεκτρικό και όλα αυτά. Teleport από εδώ κατευθείαν στο Mediterranean College, στο καινούριο κτίριο, παρακαλώ. Πάμε όμως γιατί θα έρθει το λεωφορείο και δεν θα περάσω καθόλου καλά να το χάσω. Δεν έχει καν νόημα που θα βάλω μάσκαλα. Πενήντα-πενήντα για το λεωφορείο. 50-50. Εννοείται και τα κατάφερα εν τέλει και έχω φτάσει εδώ πέρα στο κολέγιο. Βλέπετε την κεντρική είσοδο του Mediterranean College, super duper fancy. Είμαι στον όροφο που έχει το Sports Science Lab, γιατί μην ξεχνάμε ότι σπουδάζουμε Sports Science και έχουμε αυτή την μικρούλα και χαριτωμένη τάξη. Έτσι με μερικά coach για να μας θυμίζουν το επάγγελμα που πάμε να ακολουθήσουμε. Εδώ βλέπετε μερικά πλάνα από την τάξη από το πρώτο τριώρο που είχα Injury Rehabilitation, ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα κατά τη γνώμη μου, και κάναμε έτσι στάδια τραυματισμού και αποκατάστασης. Δεν μπορώ να σας δείξω εννοείται τις διαφάνειες. Έτρεχαμε κάτι φωτοτυπίες, κάτι χαρτιά που έπρεπε να χτυπώσω, να καταθέσω, οπότε είχε έτσι λίγο τρεξιματάκι η ημέρα. Αυτό το σανσέρ είναι ο παράδεισός μου. Κάθε μέρα τα outfits of the day τα βγάζω εκεί και αυτό που πειράθηκα να κάνω και τώρα. Και ήθελα πολύ να σας δείξω πάνω και το χώρο που κάνουμε διάλειμμα. Κατέβηκα κάτω πριν να πάρω καφέ αλλά δεν το έβγαλα. Όμως εκτοξεύτηκα μια στιγμή πάνω να σας δείξω το lounge χώρο. Είναι αγαπημένος μου πάνω όροφος εκεί η ταράτσα. Ειδικά όταν έχει ήλιο και έχει καλό καιρό, είναι πανέμορφα, πραγματικά πανέμορφα. Νιώθω ότι είμαι σε κάποιο conference γραφείο, ξέρω εγώ, ενώ απλά είναι χώρες που κάνουμε διάλειμμα. Είχε κόσμο και δεν ήθελα λίγο να τους ενοχλήσω, οπότε δεν τράβηξα και πάρα πολύ. Μετά μας πήγανε στο καινούριο κτίριο γιατί είχαμε να παρακολουθήσουμε μία ομιλία στα πλαίσια του άλλου μας μαθήματος που είναι sports marketing. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάναμε περίπου 2 με 2,5 ώρες, οπότε αντί για μάθημα κάναμε αυτό το σεμινάριο. Εδώ πέρα βλέπετε ένα μικρό κομμάτι από την παρουσίαση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μένα το εξάωρό μου και κατεβαίνω κυρία της καλίτσες μου, μόνη μου, και έφυγα, τελείωσε η ημέρα μου με το κολέγιο για την ώρα. Το παθαίνετε κι εσείς αυτό το κεφάλι σας απλά να μπλοκάρει και να ξεχνάει τα πάντα? Εγώ το έπαθα αυτό σήμερα όταν έφυγα από τη σχολή. Επειδή είχα δώσει τόση βάση να τραβάω πλάνα στη σχολή, ξέχασα τελείως ότι τραβάω vlog. Πήγα και βρήκα την κολλητή μου η οποία σχόλασε κι αυτή και βρεθήκαμε και κάναμε βόλτα στην Αθήνα και πήγαμε και κάτσαμε στο Snob. Που το Snob πες να είναι το πιο instagramικό μαγαζί, ξέρω εγώ, της Αθήνας αυτή τη στιγμή και δεν τράβηξα τίποτα. Απλά ο εγκέφαλός μου έκανε delete ότι σήμερα τραβάω vlog. 6 είναι, 6 και 4, οπότε έχουμε να γεμίσουμε και την υπόλοιπη ημέρα. Λοιπόν, ελπίζω να πήρατε μια καλή γεύση για το TST κολέγιο. Όπως έχω πει, ναι, είμαστε μόνο 3 ή 4 άτομα από το τμήμα. Στην ουσία κάναμε ένα πρώτο τρίωρο Injury Prevention and Rehabilitation for Sports and Exercise. Είναι το πρώτο μάθημα που είχα και το κάναμε 3 ώρες.
Απλά στο μάθημα αυτό, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και εγώ σε ένα μεγάλο μέρος δεν ήμουν συγκεντρωμένη. Γιατί έτρεχα να βγάλω τις φωτοτυπίες, να υπογράψω κάτι χαρτιά, να τα καταθέσω. Και επίσης, επειδή ήμουν και τόσο focused όταν ήμουν focused, φυσικά και δεν σκέφτηκα και δεν επιτρέπεται καν να τραβάω μες στο μάθημα. Τέλος πάντων. Και μετά, κανονικά είχα τρίωρο sports marketing and business strategies. Αλλά στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, ο αγαπημένος μας κύριος καθηγητής μας έφερε έναν επαγγελματία κύριο άλλο. Μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση σχετικά με το πώς οι χορηγοί, όπως παράδειγμα μια εταιρεία με ένα brand νερό ή ένα αναψυκτικό, οτιδήποτε, έρχεται σαν χορηγός σε μεγάλα αθλητικά events. Με το να κάνω YouTube 5 χρόνια και social media marketing τόσα χρόνια μόνη μου με καθοδήγηση γενικά, ασχολούμαι πολύ παραπάνω με το marketing από ό,τι συνειδητοποιώ. Οπότε το να το κάνω και σε μάθημα και να το βλέπω από κάποια άλλη οπτική γωνία είναι τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Και τελειώσαμε λοιπόν από εκεί κατά τις 2 και κάτι. Τώρα η ώρα είναι 6 και 18, μιλάω 3 λεπτά. Θα πάω ένα γυμναστηριάκι, θα πάω ένα πιλάτες, γιατί μάλιστα... Δεν με νοιάζει. Πήγα στο Όισο και αγόρασα καλτσάκια για πιλάτες και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και θέλω πάρα. Έχει τις 9, θα πάω στις 9. Το κλείσα, το κλείσα. Πες μου, το κλείσα. Που σημαίνει ότι έχω 2 ώρες γεμάτες για να φτιάξω δωμάτιο και αούα και ιστορίες. Στο Instagram πάντως που έκανα appeal μου λέει ότι το βίντεό μου έγινε restored και όλα καλά. Το τι... Αυτό επίσης που δεν μου άρεσε σήμερα είναι ότι δεν συμπέσαμε με άλλα τμήματα. Οπότε δεν είδατε και πολύ κόσμο, δεν είδατε έτσι κινητικότητα. Και φαινόταν τελείως άδειο το κολέγιο, που δεν είναι έτσι. Εννοείται και συμπίπτουμε εμένα με το δεύτερο έτος του Sport Science που έχω και κάτι εκεί κοριτσούδια που ξέρω. Είμαστε μεν στο καινούριο κτίριο που έχει λιγότερο κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο νέκρα όσο φάνηκε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάω να συμμαζέψω και να συμμαζευτώ. Έχω πιει και ένα τέλειο καφεδάκι, οπότε είμαι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Και θα τα πούμε σε λίγο. Πήγα και έκανα πιλάτες. Απλά δεν μπορώ να νιώσω τους δικέφαλους μυριαίους μου αυτή τη στιγμή. Φως. Αυτό το aggressive βράσιμο που ακούγεται. Είναι τα λαχανικά μου που βράζουν και η λογική μου λέει ότι άμα έχω τη φωτιά πιο δυνατά θα βράσουν πιο γρήγορα. Λέτε, πήγα 9 η ώρα για πιλάτες, 9 με 10, οπότε τώρα είναι αργά γενικά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχω να γυρίσω ένα εταιρικό βίντεο να φάω και να πέσω να κοιμηθώ γιατί έβρεξε πριν πολύ νωρίς, όπως σας είπα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, χαίρομαι. Κύλησε πάρα πολύ ωραία. Είμαι σαν την τρελή. I'll be back. Έχω παστοθεί στα λάδια και στις κρέμες, εννοείται και για το εταιρικό βίντεο, οπότε ήρθα και έδεσε τέλεια έτσι κι αλλιώς με το τι θα έκανα για να χαλαρώσω, με το τι έκανα όντως και για το βίντεο. Έχω τα φωτάκια μου, είναι 12. It's past my bedtime, κοιμάμαι νωρίτερα, αλλά εντάξει, πήγα μάθημα αργά, περπάτησα, μαγείρεψα, έφαγα. Ντουζάκια, βίντεο, δουλεύω όλη μέρα, δεν μπορεί. Κάπου εδώ πέρα έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το vlog σχολής. Θα κάνω κι άλλα, αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μου αρέσει έτσι η ιδέα του college life, studying and shit. Τώρα φεύγω, πάω ένα τετραήμερο off. Αλλά θα επιστρέψω δυναμικά γιατί ξεκινάω σιγά σιγά εργασίες και διάβασμα λίγο πιο εντατικά. Πήρατε έτσι μια μικρή εικόνα. Δεν είναι πάντα εύκολο να τραβάω μέσα στην τάξη. Επίσης δεν είναι πάντα εύκολο και δεν ρισκάρω να τραβάω έτσι σε χώρο με πάρα πολλά άτομα, όπως θα ήταν για παράδειγμα μια άλλη μεγαλύτερη διάλεξη, όπως θα ήταν το ίσως διάλειμμα κάτω. Διότι εγώ τραβάω γιατί θέλω και πλάνα και τέτοια, όμως πρέπει, δεν έχω πάρει άδεια από όλα αυτά τα άτομα τα οποία φαίνονται ότι θέλουν να είναι σε βίντεο για τις καλές τις μπεις στο YouTube. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, όσο μπορώ να σας έχω μέσα σε πλάνα, θα σας έχω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μην ξεχνάτε να με κάνετε follow στα social media που θα βρείτε στην περιγραφή, αλλά και να μου γράψετε τις ιδέες με βίντεο που θα θέλατε να δείτε. Να περνάτε τέλεια, να διαβάζετε, να προσέχετε και πολλά πολλά φιλιά. Γεια! Yeah.